Θα δώσουμε τώρα το λόγο στο Θανάση Αυγερινό γιατί οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν το χώρο στον οποίο διεξαγόταν μια μεγάλη σύσκεψη Ουκρανών στρατηγών με αποτέλεσμα οι Ουκρανοί να έχουν σημαντικές απώλειες σε τέτοιο επίπεδο ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών του Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι μάλλον η πρώτη φορά που ανακοινώνεται το χτύπημα ενό τέτοιου στρατιωτικού κέντρου λήψη αποφάσεων, όπω ονομάζεται επισήμω. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα είπε ότι χτυπήθηκε κέντρο διοίκηση των στρατευμάτων στην περιφέρεια του Νιεπροπετρόφσκ στην Ουκρανία σκοτώθηκαν περισσότεροι όπως εκτιμάται από 50 στρατηγούς και επιτελικούς εξωματικούς του Ουκρανικού στρατού. Ε, χτυπήθηκαν επίσης και ένα σουχό 25 και 8 μη επανδρομένα, όμως το πιο ενδιαφέρον μοιάζει ότι η ρωσική αυτοκατευθυνόμενη πύραυλη ε, θαλάσσις εδάφους τύπου Καλίμπρ που χρησιμοποιήθηκαν και εκτοξεύτηκαν από πλοία της Μαύρης Θάλασσας χτύπησαν επίσης στην περιοχή του Νικολάεφ 10 αμερικανικά πυροβόλα M 777 των 155 χιλιοστών, είναι αυτά που έχουν αλλάξει υποτίθεται τον συσχετισμό δύναμης, αλλά δεν το βλέπουμε και με μεγάλη σαφήνεια, και έως και 20 θωρακισμένα οχήματα ανατοϊκής προέλευσης που είχαν Μάλιστα. φτάσει στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Δεν διευκρινίζεται από ποιες χώρες, πιθανώς να είναι και κάποια από τα άλλοτε ελληνικής προέλευσης. ευχαριστούμε, Θανάση.